Βλέπω και τον καλεσμένο μας εδώ έτοιμο από το κέντρο του Ηρακλείου με τη βοήθεια του Νίκου Εργαζάκη. Θα πάμε λοιπόν στο κέντρο του Ηρακλείου για να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Πιπεράκη. Είναι ο Ταμείος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, φυσικά, ο γνωστός κτηνίατρος. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ πέρα. Λοιπόν, οι κτηνίατροι εδώ στην Ελλάδα και εσείς της Κρήτης είστε οι οικοδεσπότες μιας πολύ μεγάλης, πολύ σημαντικής, αν δεν κάνω λάθος, συνέλευσης που έχουν οι κτηνίατροι όλης της Ευρώπης, σωστά? Ναι. Είναι για μας το σημαντικότερο συνδικαλιστικό γεγονός στην Ευρώπη και είναι φάμιλο του αντίστοιχου του Παγκόσμιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, γιατί όποτε συνεδριάζουμε στην Ευρώπη, πάντα παρίστανται και ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Κτηνιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Αμερικάνικου και του Καναδικού, λόγω της παράδοσης που έχει η Ευρώπη στην επιστήμη αυτή, αλλά και στο συνδικαλίζεστε. Τώρα, με βάζετε σε πειρασμό, μπορούμε εμείς ως Έλληνες να μιλάμε με τους ίδιους όρους, με τους Ευρωπαίους κτηνιάτρους? Θέλω να πω, εμείς κινούμαστε γύρω από τα αδέσποτα. Η συζήτηση όλη είναι γύρω από τα αδέσποτα. Μα λοιπόν, στην Ευρώπη δεν υπάρχουν αδέσποτα. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι μπορούμε επίσης ώρες να μιλάμε με τους συναδέλφους στο εξωτερικό. Χαίρομαι μεγάλης εκτιμήσεως. Γι' αυτό άλλωστε και αντιπρόεδρος των ιδιωτών κτηνιάτρων, Γενική Γραμματέας μάλλον των ιδιωτών κτηνιάτρων της Ευρώπης, είναι η Ελληνίδα πρόεδρος, η κυρία Τρεχίλη. Και γι' αυτό άλλωστε μας δώσανε και αυτή την εκδήλωση. Mm-hmm. Το τι συζητάμε όμως σε αυτές τις συνελεύσεις δεν έχει ευτυχώς καμία σχέση με το τι συζητάμε στις δικές μας συνελεύσεις που γίνονται εδώ στην Ελλάδα. Και αν θέλετε να σας δώσω κάποιο παράδειγμα. Βεβαίως. Το βασικότερο θέμα το οποίο συζητάμε στις συνελεύσεις μας είναι το θέμα της ενιαίας υγείας. Είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει και απασχολεί και την G7, για να καταλάβετε. Ήμασταν στην Ελλάδα, σαν κτηνιατρικό σύλλογος, οι πρώτοι που το φέραμε στη δημοσιότητα με μια εκδήλωση που είχαμε κάνει το Νοέμβριο του 2018 στο Πολεμικό Μουσείο. Τι είναι τώρα η ενιαία υγεία? Η ενιαία υγεία ουσιαστικά είναι το τρίπτυχο: υγεία του ανθρώπου, υγεία του περιβάλλοντος, υγεία των ζώων. Θεωρούμε ότι αυτά τα τρία αλληλοεπικαλύπτονται και αν δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχουν και τα άλλα δύο. Και αυτό είναι το βασικότερο και οι πάρα πολλές συζητήσεις γίνονται γι' αυτό. Είναι κάτι που εδώ πέρα δυστυχώς δεν τολμάμε να το θίξουμε. Ύστερα, ένα δεύτερο θέμα, είπατε για τα αδέσποτα και την ευζοία των αδεσπότων που αυτό συζητάμε στην Ελλάδα. Όταν συζητάμε στο εξωτερικό για την ευζοία των ζώων, δεν συζητάμε για την ευζοία των αδεσπότων, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αυτά έχουν λυθεί. Η ευζοία που συζητάμε, το welfare of the animals, είναι ουσιαστικά για τα ζώα τα παραγωγικά, πώς έχουν πολύ καλύτερες, πιο ευπρεπείς, πιο ηθικές, να το πούμε, συνθήκες εκτροφής, ακόμα και το πώς η σφαγή τους θα γίνεται, μπορεί να φαίνεται λίγο ξύμορο να μιλάμε για σφαγή, να γίνεται με τον πιο ευγενικό και χωρίς ταλαιπωρία τρόπο. Αυτά είναι πράγματα που εδώ δυστυχώς ακόμα δεν τα έχουμε πει και ούτε προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να τα συζητήσουμε. Φυσικά υπάρχουν και τα κλασικά θέματα που συζητάμε για το πού πάει το επάγγελμα, ποιες είναι οι εξελίξεις. Κάνουμε έρευνες ανά 3 χρόνια στην Ευρώπη, δημογραφικές για το επάγγελμα, και διαπιστώνουμε τι ελλείψεις υπάρχουν ως τις ειδικότητες, που υπάρχει ζήτηση και τι είδους ζήτηση, τις ηλικίες των κτηνιάτρων, το φύλο, πώς από ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα έχει γίνει γυναικοκρατούμενο και όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν θέλω να επισέλθω στα επιμέρους ζητήματα της συνέλευσης, γιατί εντάξει, είναι μια κλαδική συνέλευση ουσιαστικά. Ωστόσο, είναι μια, είναι μια μεγάλη στιγμή το γεγονός ότι γίνεται εδώ. Ναι. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Είναι τιμή που μας το δώσανε. Mm-hmm.
Και είναι ακόμα μεγαλύτερη τιμή που μπορέσαμε να το αναλάβουμε εδώ στην Κρήτη. Mm-hmm. Στην Κρήτη, η οποία πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε, αλλά έχει φοβερές υποδομές συνεδριακές. Mm-hmm. Και είναι κρίμα που δεν το έχουμε κυνηγήσει όσο πρέπει. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει πάνω από 250 με 300 μαζί με τους συνοδούς συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν αρχίσει και έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα και θα φύγουν ως τα μέσα της επόμενης. Έχουν πάει εκδρομές, έχουν πάει στους αρχαιολογικούς χώρους, έχουν καταναλώσει. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο το εκτιμάμε. Mm-hmm. Και θα θέλω να ευχαριστήσω εδώ πέρα. Κύριε Πιπεράκη, θέλω να ρωτήσω και το εξής. Ναι, πηγαίνω... Να το πω και αυτό. Βεβαίως, ναι. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να ευχαριστήσω και το Υπουργείο Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, ιδιαίτερα για τη στήριξη την οποία μας προσέφερε, και την Περιφέρεια Κρήτης και τον κύριο Ναουτάκη. Γιατί χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσαμε να προσφέρουμε όλες αυτές τις ανέσεις που τους παρέχουμε, mm-hmm. που δεν τις έχουν συναντήσει αλλού, πιστέψτε με, δεν τις έχουν συναντήσει. Άλλη μόνο, ο Ξένιος Δίας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πηγαίνουν γύρω-γύρω, τώρα είπατε, και σε αρχαιολογικούς χώρους, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ναι. Ακόμα και μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους, πολλές φορές βλέπουμε τα αδέσποτα να κυκλοφορούν. Ναι. Πώς νιώθουν, τι σας λένε όταν έρχονται, δηλαδή ρωτάνε γιατί δεν το έχουμε λύσει ακόμα αυτό το ζήτημα. Αυτό το θέμα καμιά φορά ρωτάνε. Ευτυχώς αυτές τις μέρες, ίσως και λόγω ζέστης, δεν έχουν δει πολλά να κυκλοφορούν. Mm. Είναι κάποιες φορές έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό. Τι γίνεται, ξέρουν την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Ξέρουν ότι οι νόμοι οι οποίοι έχουν υπάρξει στην Ελλάδα δεν έχουν εφαρμοστεί όπως έπρεπε, ξέρουν τις τρευλώσεις και τις αντιεπιστημονικές διατάξεις του νόμου όπως ισχύει τώρα, είναι μαζί μας, είχαν πει αν θέλουν να έρθουν σε κάποια παράσταση ή διαμαρτυρίες από αυτές που κάναμε όλον αυτό το χρόνο, όλο το 24 για το νέο νόμο, mm-hmm, mm-hmm. αλλά και αυτοί σταματάνε εκεί. Βέβαια. Όπως και εμείς φωνάζουμε, αν δεν υπάρξει μια αλλαγή νοοτροπίας σε όλους και άμα δεν υπάρξει μια λογική στο πώς συγγράφουν ένα νόμο και τι ακριβώς λένε, δυστυχώς δεν. Νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται και αυτοί που υπάρχουν είναι για να είναι. Λοιπόν, δεν θέλω να πάμε παρακάτω αυτή τη συζήτηση προς το παρόν. Έτσι κι αλλιώς την έχουμε κάνει αρκετές φορές, κύριε Πιπεράκη. Όμως δεν μπορώ να μην σας εκμεταλλευτώ, με δεδομένο ότι σας έχω μπροστά μου. Είμαστε μπροστά σε ένα καύσωνα. Λέγαμε προηγουμένως εδώ στην εκπομπή: μην ξεχάσετε λίγο νερό για τα αδέσποτα, για τα πετεινά του ουρανού. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να πούμε, να κάνουμε έκκληση? Λοιπόν, όπως σας είπα προηγουμένως, λόγω ζέστης δεν βλέπουν να κυκλοφορούν, γιατί και αυτά τα δύσμυρα προσπαθούν να βρουν κάποιο σημείο σκιερό, λίγο δροσερό. Εκείνο που έχω να συμβουλέψω είναι μη βγάζετε το ζώο βόλτα τις ζεστές ώρες. Βγάλτε το δροσερές ώρες. Άφθονη παροχή νερού και συχνή αλλαγή. Μην το αφήνετε να γίνεται χλιαρό ή να βράζει. Και όσο αφορά το δρόμο έξω, βάλτε σε κάποιες γωνίες λίγο νεράκι. Και αυτό, δεν θα ήθελα να βλέπω κάποιες περιπτώσεις που βλέπω να βάζουν κάποιοι λίγο νερό για τα γατάκια, τα σκυλάκια και να παγγαίνουν κάποιοι άλλοι να τα κλωτσάνε. Λοιπόν, καλή συνέλευση, κύριε Πιπεράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω οι αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα να είναι πολύ, και σήμερα και αύριο και τις επόμενες μέρες, να είναι πολύ σημαντικές για όλους και για την, φυσικά για τα ζώα όλες τις Ευρώπης. Και εμείς αυτό ελπίζουμε για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς αυτό ελπίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Γεια σας.